Δυστυχώς μηχανισμός που προσπαθεί να πείσει συνολικά τους εργαζόμενους ότι το ασφαλιστικό είναι η προσωπική διαφορά και το κομπιουτεράκι αν θα πάρουμε 1 ευρώ πάνω ή 3 ευρώ κάτω οι τωρινοί συνταξιούχοι. Δεν πρέπει να πείσουν την εργατική τάξη ότι το νομοσχέδιο είναι αυτό. Ασφαλιστικό σημαίνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία και του κλάδου μας έχει εγγυημένη μόνο 384 ευρώ σύνταξη. Δεν πιστεύω να έχει κανένα στην αυταπάτη. Όταν το 20% του κλάδου είμαστε συμβασιούχοι και κολλάμε 200 ένσημα το χρόνο. Και από το υπόλοιπο 80% η συντηρητική πλειοψηφία αμείβεται κάτω από τη μέση σύνταξη του εκπαιδευτικού ότι θα συνεχίσουν τη συνάδελφη συνταξιούχη να παίρνουν αυτό το ποσό. Το ασφαλιστικό είναι η απαγόρευση που επιβάλλεται στο μεγάλο κομμάτι των νέων εκπαιδευτικών να μπορούν να κάνουν οικογένεια αφού είναι απαγορευτική η άδεια επαπελούμενης εγκυμοσύνης όπως και απαγορευτική η άδεια που δίνεται μόνο 3,5 μήνες ανατροφής τέχνου. Ασφαλιστικό είναι η απαγόρευση που επιβάλλεται στους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς να αρρωστήσουν όταν δικαιούμαστε μόνο 15 μέρες αναρωτική άδεια και άλλες 15 για τα βαριά νοσήματα. Είναι ντροπή το 2020 να παρετούνται συνάδελφοι καρκινοπαθείς γιατί αναγκάζονται μέσω χημειοθεραπείας να μπουν στην τάξη. Ασφαλιστικό είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων των πιο νέων δεν πρόκειται να συμπληρώσει τα απαιτούμενα ένσημα. Ο μέσος αναπληρωτής έχει 10 χρόνια υπηρεσίας, είναι 35 με 40 χρόνια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχει σκάρτα 2 με 2.500 ένσημα. Αυτό σημαίνει ότι καλά 80 αν θέλει να διεκδικήσει πλήρη σύνταξη. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια για το ασφαλιστικό. Αυτή την αλήθεια πρέπει να πούμε στα μέλη των σωματείων μας. Το επόμενο διάστημα πρέπει να πρωτοστατήσουμε, να ενημερώσουμε με εκδηλώσεις, κινητοποιήσεις, γενικές συνελεύσεις, να κλιμακώσουμε την πάλη μας, να προετοιμάσουμε μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση με το που κατευθεί το νομοσχέδιο, να προετοιμάσουμε για απεργιακή κλιμάκωση όταν πάρα το περάσουμε. Συνάδελφοι, εάν τώρα δεν ικανοποιηθεί το αίτημα για μονιμοποίηση όλων των συναδέλφων συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, πέρα ότι τα σχολεία δεν πρόκειται να ανοίξουν την επόμενη χρονιά ούτε στοιχειοδός, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε το ασφαλιστικό να επιβιώσει όπως το υπολογίζουν αυτοί, αλλά ούτε και ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου να μπορεί να βγει από την τάξη σε μια αξιοπρεπή ηλικία. Υπάλληλοι για μονιμοποίηση των συναδέλφων για μόνιμη και σταθερή δουλειά είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το ίδιο το ασφαλιστικό σύστημα. Το ασφαλιστικό λοιπόν, παρότι θέλουν να μας πείσουν ότι αφορά τους συναδέλφους που είναι πάνω από 55 ή τους συνταξιούχους, αφορά πρώτα και κύρια εμάς τους νεότερους συναδέλφους. Είναι η δική μας μάχη που πρέπει να δώσουμε με αξιώσεις στο επόμενο διάστημα.